ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που έγινε στην Εσθονία, συμμετείχες, έλαβες μέρος στα 200 μέτρα και εκεί ήρθαν τα περίεργα. Αναφέρομαι στην πρώτη θέση, η οποία ήρθε με τα προσωπικού και ατομικού ρεκόρ. Και αρκετά πιο κάτω, θα λέγει κανείς. Δηλαδή, για κάποιον που δεν ξέρει, βλέπει εδώ τα κλάσματα, ας πούμε, το τροβλέπτου και λέει, εντάξει, τι. Αυτός που τρέχει ξέρει τι σημασία έχουν αυτά τα κλάσματα, πιστεύω. Εντάξει, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο, αυτός ο αγώνας ήταν ευρωπαϊκό κύπελλο ομάδων Α κατηγορίας, το οποίο έγινε στο Ταλίν της Εσθονίας, 21 με 22 του μήνα. Ήταν ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας. Συμμετείχαν δυνατές χώρες και όπως είπες και εσύ, δεν μετράνε τα δευτερόλεπτα, αλλά μετράνε και τα χιλιοστά του δευτερολέπτου, διότι αν κατέβεις λίγο το χρόνο, μπορεί να κάνεις και ένα μεγάλο ατομικό ρεκόρ. Έτσι, όπως και έγινε. Εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Όπως και έγινε. Και εδώ, από ό,τι διάβαζα και την προηγούμενη εβδομάδα στα δελτία τύπου και στα ειδησιογραφικά site στο ίντερνετ που φιλοξενούσαν και εφημερίδες, εδώ γίνεται χάμος, που φιλοξενούν την είδηση. Όλα αυτά δεν έγιναν και με τον καλύτερο δυνατό, με τις καλύτερες δυνατές καιρικές συνθήκες. Έγιναν κάτω από αρκετές δυσκολίες. Και φαντάζομαι, εσύ θα μα ξέρει να τις περιγράψει πολύ καλύτερα από τις ένιωσες κιόλας. Εντάξει. Ξεκινήσαμε από εδώ από Ελλάδα με υψηλή θερμοκρασία, όπως ξέρετε όλοι. Είχαμε πολύ μεγάλο ταξίδι. Φάγαμε σχεδόν μία μέρα στον δρόμο. Μέχρι να φτάσουμε στο Ταλίν να προσαρμοστούμε, είχε ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες. Μπορείτε να, αν κάποιος παρατηρήσει ήδη από την τηλεόραση και το είδε, θα έβλεπε ότι είχε από 7 έως 9 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνετε, η διαφορά είναι τεράστια. Οπότε, μόνο και μόνο για να προσαρμοστεί το σώμα για να τρέξει σε τέτοιες θερμοκρασίες είναι πολύ δύσκολο. Και έβραχε κιόλας. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μετράει. Εντάξει, τώρα για μένα δεν μετράνε οι καιρικές συνθήκες. Αν είσαι καλά και είσαι έτοιμος και μπορείς να τρέξεις, θα ξεπερνάς αυτά τα εμπόδια και προσπαθείς για το καλύτερο στον αγώνα. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τις ίδιες καιρικές συνθήκες τις αντιμετωπίζουν όλες οι αθλητριές σου. Αλλά τι γίνεται τώρα. Εσύ το προσωπικό ρεκόρ σε αυτές τις συνθήκες το κάνεις. Φαντάζομαι λοιπόν ότι κάτι γίνεται τέλος πάντων. Αλλά αυτό που δεν διαβάζω στις εφημερίδες είναι ότι δεν ήταν η μόνη συμμετοχή στους αγώνες τα 200 μέτρα. Έχεις και αλλού συμμετοχή. Το αγώνισμα βασικά ξεκίνησε από την Παρασκευή. Καθώς μια μέρα πριν τους αγώνες, τους επίσημους αγώνες, πραγματοποιείται η σχητάλη εκτός συναγωνισμού. Όπου ο εθνικός προπονητής διάλεξε 4 αθλήτριες, γιατί θέλαμε να πιάσουμε το όριο για το ευρωπαϊκό της ρύθμιση με τα 4%, και επομένως έπρεπε να βγει κάποιος μέσος όρος από την πρώτη ημέρα εκτός συναγωνισμού και την ημέρα εντός συναγωνισμού. Και τρέξαμε και την Παρασκευή 4%. Όπου εκεί? Όπου κερδίσαμε την πρώτη μέρα, τρέξαμε με 5 χώρες. Και το Σάββατο που τρέξαμε εντός συναγωνισμού κερδίσαμε αυτό που είδατε κιόλας στην τηλεόραση. Μάλιστα. Εδώ διαβάζω, ας πούμε, σε μια εφημερίδα που τυχαία μπροστά μου, για να δω ποια είναι αυτή, η Ανατολική Κρήτη, λέει εδώ, 5-26 Ιουνίου. Λέει εδώ, η αθλήτρια ανήκει στο Σιτιακό Αθλητικό Όμιλο με προπονητή τον Μιχάλη τον Γονιωτάκη, γεννήθηκε, ζει και προπονείται στη Σιτία Κρήτης. Μιχάλη, αυτό δεν είναι και τόσο ακριβές, Όχι. Αν εξαιρέσουμε την φετινή χρονιά που η Μαρία και εγώ ήμουν στην Αθήνα λόγω των υποχρεώσεων που είχε με την σχολή της, είναι αλήθεια. Και χωρίς γήπεδο, να το σημειώσουμε γι' αυτό. Αυτό το προπονείται στη Σιτία Κρήτης. Όχι, Ιεράπετρα, Άγιο Ηράκλειο. Αυτό εννοώ, δεν είναι και τόσο ακρίβες. Εδώ μιλάμε τώρα για περιπλανόμενη αθλήτρια, έτσι. Δηλαδή, τελικά τι γίνεται, δεν ξέρω πώς μπορεί να είναι το ότι είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό η ζωή ενός αθλητή. Αυτό είναι δεδομένο. Το πώς μπορεί να επηρεάσει αυτό το πράγμα την καθημερινότητα, αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει κανείς, φαντάζομαι. Και εδώ μιλάμε για αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορούσε να έχει background όλη αυτή η ιστορία, μέχρι να έρθει η ώρα που περνάς πρώτη στον τερματισμό. Έτσι, είναι ολόκληρη ιστορία από πίσω. Εντάξει, να σας πω κάτι κιόλας. Ο δρόμος αυτός είναι πολύ μεγάλος. Δεν μπορεί να το καταλάβει κανένας, πραγματικά, ούτε η οικογένειά μου, ούτε κανείς. Ο μόνος που μπορεί να το καταλάβει αυτή τη στιγμή είναι ο Μιχάλης, διότι και αυτός κάθε μέρα πάμε μαζί στην προπόνηση, οπότε μπορεί να καταλάβει τις αποστάσεις και όλο αυτό που γίνεται για να πάμε να βρούμε κάποιο γήπεδο να προπονηθούμε. Mm-hmm. Ας μην τα ξαναλέμε βέβαια για το γήπεδο, έχει κρατήσει γραφικό το θέμα. Οπότε κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα μέσα που έχουμε. Στον μετά να πηγαίνουμε σε άλλες πόλεις που διαθέτουν το γήπεδο. Το κατάλληλο. Απλά μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Ναι. Είμαστε στον Άγιο Κοσμά. Η Μαρία μένει στο δωμάτιό της. Εγώ ενοικιάζω ένα δωμάτιο. Σκονόμαστε. Σε 150 μέτρα είμαστε στο γήπεδο. Βασικιστή αίθουσα που είναι μέσα τα βάρη, οι φυσιοθεραπευτές, ο γιατρός δίπλα.
τελειώνουμε την προπόνηση, στο δωμάτιο, μπάνιο, ξεκούραση, ξανά το απόγευμα. Εδώ πέρα θες τουλάχιστον μια μισή ώρα για να πας, ας πούμε, κάπου να κάνεις προπόνηση, οπουδήποτε πας, είτε στην Ηράπτρα, είτε στο Ηράκλειο, όπου τυχαίνει και πηγαίνουμε. Απλά εγώ θέλω να πω αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι από ό,τι διάβασα και στα δελτία τύπου, είχε μεγάλη τηλεθέαση η Νέριτ με την, που έδειξε τους αγώνες στο Νταλίν στην Εσθονιά. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που η Μαρία γύρισε στην Αθήνα και κανένας από εδώ, από τη δημοτική αρχή, δεν ενδιαφέρθηκε να την πάρει ένα τηλέφωνο και να της πει συγχαρητήρια γι' αυτό. Ενώ απλώς ο κόσμος μου δίνει και εμένα ακόμα, φανταστείτε, στο δρόμο, άνθρωποι που δεν τους ξέρω, σαν να μην έγινε τίποτα. Είναι λίγο αδιάφορο αυτό και μας κοστίζει λίγο. Και πέρυσι έγινε το ίδιο που γύρισαμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Ρωσία, που ήταν η πρώτη λευκή αθλήτρια κάτω των 23 ετών που πέρασε ημιτελικό. Τίποτα. Αυτό έτσι σαν παρατήρηση. Έχει την αξία της, εννοείται. Εγώ και μόνο που ακούγονται αυτά τα πράγματα στον αέρα, πραγματικά, εντάξει, νομίζω ότι έκλεισα εδώ τη δουλειά μου. Γιατί τώρα είτε το πεις είτε το πεις, η αίσθηση που μένει είναι η ίδια σε εσάς προφανώς. Απλά δημιουργεί αίσθηση και στους υπολείπους. Πάμε να συνεχίσουμε. Άρα, θέλω να αναφερθούμε λιγάκι, πριν να μην το ξεχάσω, στον αγώνα και στην οθεσμό Άλμα Ζωής, Μαρία, ναι, όπου συμμετέχεις. Θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια, να πεις μάλλον στον κόσμο δύο λόγια, περί τίνος πρόκειται, τι είναι αυτό ακριβώς, ναι, και πώς αποφάσεις, προφανώς αυτό που είναι, αυτοί είναι και οι λόγοι που σε κάνανε να συμμετέχεις σε αυτό, αλλά να μάθει και ο κόσμος λιγάκι. Λοιπόν, το Άλμα Ζωής, για όσους γνωρίζουν, αλλά και για όσους δεν γνωρίζουν, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος έχει θέμα και ασχολείται με τις γυναίκες οι οποίες έχουν αρρωστήσει, ας το πούμε έτσι, έχουν δεχτεί τον καρκίνο του μαστού. Mm-hmm. Σαν γυναίκα θεωρώ ότι πρέπει να ασχολούμαι με αυτό το θέμα, διότι δεν πρέπει να ασχολείσαι με αυτά τα θέματα γενικά και να είσαι ευαισθητοποιημένος, διότι δεν σημαίνει ότι επειδή εσύ δεν το έχεις πάθει δεν πρέπει να ασχοληθεί κιόλας. Mm-hmm. Ήδη ασχολούμαστε 2 χρόνια τώρα, συμμετέχουμε και στον δρόμο που γίνεται στο Ζάπιο κάθε χρόνο, έχω πάρει και μέρος στα 5 χιλιόμετρα. Και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει και θέλω να ασχοληθώ και να το προβάλλω, διότι όλος ο κόσμος πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ιδιαίτερα οι γυναίκες. Έτσι. Για όσους δεν γνωρίζουν. Ωραία. Εδώ προσπαθούμε βασικά να κρατήσουμε το θέμα έτσι λίγο στον ευχάριστο τόνο και τον απόϊχο που αφήνει αυτή η επιτυχία η τελευταία στην Εσθονία. Βέβαια, δεν μπορείς να μην αναφερθείς στα στραβά και τα περίεργα, δεν μπορείς να μην αναφερθείς στο γεγονός ότι μια πρωταθλήτρια Ελλάδος δεν έχει γήπεδο να... Φαντάσου ότι ακόμα και η εθνική χθες είδα. Αυτό που ζητήσαμε από το Σαμαρά ήταν προπονητικό κέντρο. Ακριβώς κέντρο, το ίδιο. Λοιπόν, άντε γεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλο αυτό το περιπλανόμενο κόλπο, το γύρω-γύρω όλοι να βρούμε γήπεδο να προπονηθούμε. 10 χρόνια τώρα. Τα ταξίδια για τη συμμετοχή στους αγώνες, που θα έπρεπε από την πρώτη πρωτιά να εξασφαλίζονται αυτά με κάποιο τρόπο, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω πώς, αλλά με την πρώτη πρωτιά κάποιο αθλητή θα έπρεπε αυτά να εξασφαλίζονται για τη συνέχεια. Εν τούτης αυτά δεν συμβαίνουν τα αυτονόητα σε αυτόν τον κόσμο, και χώρια το που θα πάμε να προπονηθούμε, τι θα κάνουμε, τι θα ράνουμε, πρέπει να δούμε και πώς θα τρώμε και πώς θα πίνουμε και πώς θα πλύνουμε τα εισιτήριά μας. Σε αυτό βέβαια υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει δείξει σοβαρή διάθεση αρρωγής, και είχαμε και ακόμα ένα τελευταίο περιστατικό που είδα εδώ πάλι στο διαδίκτυο να κυκλοφορεί, σχετικά με την δωρεά 2 καλλιτεχνών οι οποίοι στηρίζουν με δημοπρασία έργων δικών τους και με τα χρήματα που θα απολάβουν από αυτά την προσπάθειά σου, Μαρία. Ναι, αφού είδαμε και απόειδαμε, αφού δεν βλέπουμε ότι κανένα σε βοηθάει. Αποφάσισαν 2 καλλιτέχνες, η Ανεζίνη Μπλαζογεννάκη και ο Άγγελος Σπάρτελης, τους οποίους σε ευχαριστώ θερμά και πρώτη φορά μου δίνει την ευκαιρία να τους ευχαριστώ και δημόσια, οι οποίοι φιλοτεχνήθηκαν 2 έργα δικά τους. Mm-hmm. Και έχουν βγει τώρα ήδη στο διαδίκτυο μέσω της προσωπικής μου ιστοσελίδα στο www.belibasaki.com. Mm-hmm. Όπου μπορεί κάποιος να θέσει την προσφορά του, γράφει αναλυτικά στοιχεία κτλ. Αν θέλει κάποιος να τον αγοράσει, έτσι ώστε να μπορώ να ολοκληρώσω την προετοιμασία μου. Αυτό είναι. Βέβαια, και εδώ πρέπει να ευχαριστήσουμε και την Ζερβάγη, την
Κατερίνα για όλη την προσπάθεια που κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Αφιλοκερδός και μας βοηθάει. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε με κάποιους χορηγούς που έχουμε. Με την Άστρα, με την Booking World. Τελειακόμ. Έχουμε και κάποιο ξενοδοχείο, το Άστρο Hotel στην Ιεράπετρα, το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ, γιατί διότι ξεκουράζουμε το μεσημέρι. Και έχουμε και το Δήμο Παναγία Κροτηριανή. Μάλιστα. Όλα αυτά έχουμε, κράτος δεν έχουμε, η αλήθεια είναι. Και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και την παρουσία σας εδώ και τους δύο. Να ευχηθώ, που είναι σίγουρο φυσικά και δεν φτάνουν οι ευχές. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα ευχολογίων, είναι αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς. Οπότε καλή συνέχεια στη σκληρή αυτή δουλειά. Και με το καλό και στις επόμενες επιτυχίες, στις επόμενες πρωτιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, αν και είστε το μοναδικό ραδιόφωνο που προσκάλεσε τη Μαρία. Γενικώς είμαστε μοναδικοί, είμαστε πολύ ξεχωριστοί. Σας ευχαριστούμε πολύ.